Δεσμεύομαι ότι θα είμαι ένας δήμαρχος με ένα πολύ σφιχτό και πειθαρχημένο σύστημα διοίκησης. Ο δήμαρχος θα βρίσκεται στο γραφείο του, θα βρίσκεται σε όλες τις εποπτείες του Δήμου από τις 7 το πρωί. Θα αξιοποιήσει τους καλύτερους συνεργάτες, είτε αυτοί είναι αιρετοί, είτε είναι ειδικοί σύμβουλοι, είτε είναι εργαζόμενοι. Θα βρίσκεται σε μια διαρκή διαβούλευση με τους πολίτες, έτσι ώστε να αποδίδουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση καλών πρακτικών, καλών εφαρμογών μέσα από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Θα βρίσκεται μέσα σε μια διαρκή συζήτηση με την πόλη και τα προβλήματά της, για να μην χαθεί ούτε μία μέρα. Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα ασχοληθεί με την αλλαγή όλων αυτών που αυτή τη στιγμή πληγώνουν την πόλη μας. Την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, την ποιότητα του ελεύθερου χώρου, τους παιδικούς σταθμούς, όλες αυτές οι υπηρεσίες του Δήμου, που αντί να είναι κοντά στο Δημότη, βρίσκονται πολλές φορές απέναντι. Δεν θα χρειάζεται να βάλεις μέσο να τηλεφωνήσεις στον Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο, στον Τεταλμένο Σύμβουλο, για να μαζέψουμε τα σκουπίδια, για να κλαδέψουμε τα δέντρα, για να αλλάξουμε ένα πλακάκι πεζοδρομίου. Όλα αυτά τα τόσο προφανή, το τόσα εύκολα, που ουσιαστικά είναι η νοικοκυροσύνη στο Δήμο, είναι αυτό που δεσμεύομαι προσωπικά την πρώτη μέρα κιόλας να αλλάξει. Από εκεί και μετά μια πολύ μεγάλη σειρά από έργα, από υποδομές, από υπηρεσίες, από δράσεις, είναι αυτά που θα αλλάξουν την ατμόσφαιρα της πόλης, θα τη φέρουν και πάλι στο ουσιαστικό προσκήνιο των επισκεπτών. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια πόλη που γίνονται θετικά πράγματα και όχι ως μια πόλη που έχει προβλήματα. Ο επόμενος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν θα ταξιδεύει στο εξωτερικό, θα ταξιδεύει μέσα στην πόλη. Θα περιπλανάται στις γειτονιές της και στα προβλήματά της και θα βρίσκει λύσεις για όλα αυτά. Δεσμεύομαι, προτιμώ να με γνωρίζουν οι πολίτες Θεσσαλονίκης, να θυμώνουν μαζί μου, να με επιβραβεύουν και όχι να περιμένω να βρω το όνομά μου σε εφημερίδες της Νέας Υόρκης, να με παινεί η Αθήνα ή να με παινεί το Βερολίνο. Αυτός θα είναι ίσως και ο μεγαλύτερος στόχος που έχω βάλει, να έχουμε τη Θεσσαλονίκη μετά από 4 χρόνια σε μια θέση που πραγματικά όλοι θα είμαστε περήφανοι για αυτήν.